έχει ιδιαίτερη αξία να το δούμε τι σημαίνει στην πράξη και αν μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι η πρόταση η οποία κατέθεσε σήμερα το πρωί ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, ο Παντελής Οβρουλής, όπου συναντήθηκε με τους παρέδρους της Δημοτικής Ενότητας των Καρδαμήλων. Συζήτησαν πάρα πολλά θέματα και μέσα σε αυτά ήταν και το θέμα της αξιοποίησης του Σαραπιού, το οποίο Σαραπιό θυμίζω ότι συνεχίζει να γεμίζει με νερό. Βέβαια τώρα έχει μια καλή ροή προς τα έξω, οπότε μάλλον δεν υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος όσο το στο παρελθόν να σπάσει το φράγμα και να έχουμε πλημμυρικό φαινόμενο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά αυτό το οποίο ουσιαστικά είπε ο Παντελής Οβρουλής είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια δεξαμενή νερού τα νερά του οποίου θα πηγαίνουν στο Δελφίνι, από το Δελφίνι στο Θόλος και από το Θόλος θα μπορεί να εδρεύεται η περιοχή του Βροντάδου και της πόλης, ειδικά λέει τους καλοκαιρινούς μήνες όπου υπάρχει πολύ αυξημένη ζήτηση αλλά ελάχιστη διαθεσιμότητα σε νερό. Πάμε τώρα αυτό να το δούμε μαζί με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Χίου, τον Βασίλη Τομυριακό, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να δούμε καταρχήν εάν μπορεί να γίνει αυτό και μέσα από ποιες διαδικασίες. Κύριε Μυριακή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, για πάμε να μας πείτε τη δική σας γνώμη πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτή την πρόταση. Είναι πολύ σωστή η πρόταση του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη. Οτιδήποτε προστίθεται πάνω στο ισοζύγιο του νερού είναι χρήσιμο. Mm-hmm. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι να δούμε πότε μπορεί να γίνει το κάθε έργο και σε ποιο χρονικό διάστημα θα αποδώσει αυτά τα οποία ζητάμε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί, έχει ολοκληρωθεί, είναι το φράγμα Κατράρι και αντιμετωπίζει προβλήματα στο να γεμίσει και να κρατήσει το νερό, και ένα δεύτερο φράγμα το οποίο δεν έχει τελειώσει η κατασκευή του. Νομίζω αν τα ιεραρχήσουμε θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτά να λειτουργήσουν για το σκοπό τον οποίο έχουν κατασκευαστεί και ασφαλώς υπάρχουν πολλές ακόμα προτάσεις όπως αυτή που πολύ σωστά ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης, η οποία μπορούμε να τη δούμε και να ξεκινήσει να υλοποιείται αυτό το έργο. Γι' αυτό τώρα το έργο συγκεκριμένα για το Σαραπιό τώρα θέλω να βέβαια, πω. Το Σαραπιό και οι Μυτελές που είναι, κύριε Μυριακή, γεμίζει. Έχουμε και πλημμυρικό φαινόμενο στο Σαραπιό όταν βρέξει πάρα πολύ. Πολύ σωστά. Λοιπόν, για το Σαραπιό θέλω να μιλήσω για να δούμε πώς μπορεί το Σαραπιό να γεμίσει και πώς και πότε μπορούμε να έχουμε το νερό, όπως ξαναλέω άλλη μια φορά, σωστά λέω, αντιπεριφερειάρχης, να το έχουμε κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες που το Σαραπιό, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η χωρητικότητά του είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού. Mm-hmm. Είναι μια σημαντική ποσότητα. Μάλιστα. Το Σαραπιό λοιπόν ξεκίνησε το 2003 και τέλειωσε το 2006 αυτό το λεγόμενο πρόφραγμα του. Ναι. Από το 6 μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία συζήτηση και καμία προσπάθεια για να συνεχιστεί η ολοκλήρωσή του. Αυτό, κύριε Μυριακή, ήταν έργο της πρώην νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, κάνω λάθος? Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το θυμάμαι, λοιπόν, πρέπει να ήταν επί Λαμπρινούδη, έτσι, νομίζω. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν τελείωσε περίπου το 2006 το πρόφραγμα. Για να ολοκληρωθεί τώρα το φράγμα του Σαραπιού χρειάζεται να γίνει οπωσδήποτε το πρώτο πράγμα, είναι μια υδρογεολογική μελέτη, η οποία να βεβαιώνει, υπάρχουν μελέτες, ασφαλώς και υπάρχουν, αλλά θέλουν μια επικαιροποίηση για να φανούν τα καινούργια δεδομένα. Πρέπει να γίνει πρώτα η υδρογεολογική μελέτη, να φανεί, να δείξει ότι το φράγμα θα γεμίζει. Μην υπάρξει πάλι καμιά αστοχία στο στυλ Κατράρι και φτιάξουμε ένα φράγμα το οποίο δεν θα γεμίζει. Ναι. Αμέσως μετά πρέπει να ακολουθήσει μια τεχνική μελέτη και αφού γίνουν αυτές οι δύο μελέτες έχει μια σειρά αδειοδοτήσεων, διότι εκεί πέρα το φράγμα του Σαραπιού γεμίζει από δικές του, από δικά του μέρη σύν τις πηγές της Ρήνας. Uh-huh. Αυτά λοιπόν θα πρέπει όλα τα νερά να πάνε μέσα στο Σαραπιό, αλλά για να γίνει το έργο χρειάζονται αδειοδοτήσεις, επειδή υπάρχουν δάση εκεί και πρέπει να χαραχτούν δασικοί δρόμοι, να εγκριθούν οι αδειοδοτήσεις οι οποίες προβλέπονται για την κατασκευή των φραγμάτων. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά από ενέργειες, τις οποίες εκτίμηση που γίνεται είναι ότι θέλει τουλάχιστον μια τετραετία για να μπορέσει κάποιος, αν πούμε ότι ξεκινάμε σήμερα, θες περίπου 4 χρόνια να το κυνηγάς το έργο, να ολοκληρώσεις τις μελέτες, να οριμάσεις τις μελέτες και ασφαλώς
μετά την ορίμασή του θα πρέπει να βρει και την χρηματοδότηση που υπολογίζεται. Τώρα κύριε Μυρί, και λέμε μόνο για την αδειοδότηση ή και για την ορίμασή. Μιλάμε για την εκπόνηση των μελετών mm-hmm. και την αδειοδότηση του φράγματος. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη. Μόνο με τα δάση να ασχοληθεί κανείς και τη χάραξη των δρόμων μέσα σε δασικές εκτάσεις, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Όποιος έχει ασχοληθεί διοικητικά με αυτό το τομέα, θα με καταλαβαίνει. Άμα θέλει το κράτος, τα παρακάμπτει λοιπόν, αυτά. Πετάω εγώ τα παρακάμπτει αυτά. Μακάρι να γινόταν και σε αυτά που προσπαθούμε και να μην παιδευόμαστε με τις αδειοδοτήσεις. Σωστό. Λοιπόν, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Αμέσως μετά θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, διότι το κόστος του εκτιμάται περίπου στα 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ mm-hmm. και από την ώρα που θα εγκριθούν οι αδειοδοτήσεις. Θα βρεθεί και η χρηματοδότηση και κατασκευαστεί. Από εκεί και πέρα είναι πραγματικά, όπως τα λέω ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή από το Σαραπιό στα 1700 μέτρα υπάρχουν τα δίχτυα από το Δελφίνι που υδροδοτούμε το Βροντάδο και την πόλη της Χίου και μπορεί με ένα ταχυδηληστήριο να δώσουμε αυτό το νερό κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες που το έχουν μεγάλη ανάγκη. Αυτό, κύριε Μυριαγέ, τώρα πέρα από το ότι δεν μιλάμε για κάτι άμεσο, έτσι, μιλάμε για το να ξαναβάλουμε στο πλάνο αυτό το φράγμα. Είναι ικανό, δηλαδή οι ποσότητες που παρέχει είναι ικανές να υδροδοτήσουν επαρκώς το Βροντάδο και την πόλη τους καλοκαιρινούς μήνες. Βεβαίως, αν λάβετε υπόψη σας ότι οι 6 μονάδες αφαλάτωσης που δουλεύουν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή από το Μάιο μέχρι, φέτος πήγαμε μέχρι και το Δεκέμβριο επειδή δεν είχε βρέξει, δίνουν περίπου 1.200.000 κυβικά μέτρα νερού. Άρα είναι σαν να έχουμε άλλες τόσες, άλλο τόσο νερό. Ναι. Τόσο νερό το οποίο θα έρχεται και πως να το πούμε πολύ λιγότερο κόστος. Ναι. Είναι σημαντικό το έργο, αλλά πρέπει κάποιος να το ξεκινήσει και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσει, επειδή είναι έργο της περιφέρειας, θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η επικαιροποίηση των μελετών και όλα αυτά που προείπα προηγουμένως και θα προσθεθεί δηλαδή ένα σημαντικό έργο στο υδρευτικό μας σύστημα μέσα, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μυριακέ, διαφωτιστικά και τόσα είπατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν, εντάξει. Έχει ένα κόστος, παιδί μου, αλλά δεν είναι